τη στήριξή του στο σχεδιασμό της Εκκλησίας της Κρήτης και τη φιλοτέχνηση και την τοποθέτηση στο Ηράκλειο, Ανδριάντα, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα σε Κωνσταντινούπολη, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μαζί με τους Κρήτες τελευταίους υπερασπιστές της πόλης, εξέφρασε ο Βασίλης Λαμπρινός στη διάρκεια συνάντησης με τους Μητροπολίτες Αρκαλοχωρίου Καστελίου Βιάννου Ανδρέα και Ρεθύμνη Σαυλοποτάμου Ευγένιο. Έναν Ανδριάντα, μία σύνθεση καλύτερα που θα περιλαμβάνει τον τελευταίο αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους Κρήτες, τελευταίους υπερασπιστές της πόλης, για να δώσουμε συμβολικά το στίγμα της σχέσης της διαχρονικής μεταξύ της Κρήτης και της Κωνσταντινούπολης. Νομίζω ότι ο Άγιος Ρεθύμιος έδωσε το μήνυμα, έδωσε το σκοπό της επίσκεψης. Είναι κατανοητό από όλους μας. Έχουμε την πλήρη συμπαράσταση του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Βασίλη Λαμπρινού, και πιστεύω ότι με την βοήθεια όλων μας και πάνω απ' όλα με τη χάρη του Θεού θα δώσουμε αυτό το μήνυμα της σύνδεσης της Κρήτης με τους τελευταίους μαχητάς στην πόλη, με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το σχεδιασμός αυτός να λάβει σάρκα και οστά. Θα ενημερώσω και σε πρώτη ευκαιρία το Δημοτικό Συμβούλιο, αν διακινδύνευα μια πρόβλεψη για τις διαθέσεις των συναδέλφων, νομίζω πως θα ήταν θετική. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο όπως συμφωνήσαμε, για να συζητήσουμε περισσότερο για τις λεπτομέρειες αυτού του εγχειρήματος που θα πρέπει να στεφθεί από επιτυχία. Για το επίμαχο ζήτημα θα υπάρξει συνάντηση τόσο με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, όσο και με στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον καθορισμό της χωροθέτησης του Ανδριάντα. Αυτό θα έρθει σε συνέχεια της περίφημης αναθηματικής στήλης που κατά τη διάρκεια του πρώτου κριτολογικού συνεδρίου στήθηκε λίγο πιο πάνω από εδώ για τον Νικηφόρο Φωκά, τον ελευθερωτή του νησιού μας. Πιστεύουμε και χαρήκαμε πολύ γιατί βρήκαμε την ολοπρόθυμη ανταπόκριση του Δημάρχου μας ότι θα γίνει πραγματικότητα αυτή η επιθυμία της Εκκλησίας της Κρήτης. Και αυτό θα έρθει να συμπληρώσει το έτερο μνημείο του 1961 με τον Νικηφόρο Φωκά, ο οποίος συνέδεσε και πάλι την Κρήτη με την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης πολιτιστικά, πνευματικά, οικονομικά, και μέσα από αυτή τη σύνδεση διαμορφώθηκε και ο νεότερος ελληνισμός και η σημερινή μας ταυτότητα. Οι Μητροπολίτες ενημέρωσαν τον Δήμαρχο Ηρακλείου σε σχέση με τη διοργάνωση επετειακών εκδηλώσεων στο Ηράκλειο για το 2021 με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Εθνική Παλιγενεσία και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους.